Δηλαδή, διαρροές όλες που γίνονται από την Ερέτρια συγκλίνουν στην κατεύθυνση ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου σκάφους και μάλιστα διαρρέουν στοιχεία τα οποία δεν συγκλίνουν αντικειμενικά σε αυτό, αλλά τα αξιολογούν με αυτόν τον τρόπο. Τι λόγο έχει το λιμενικό τμήμα να διαρρέει άχρηστες πληροφορίες, οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα όμως, το οποίο είναι στην κατεύθυνση του να κλείσει υπόθεση, χωρίς πολύ πολύ φασαρία. Αποκαλυπτικός για την υπόθεση θανάτου του Χανιώτη, πρώην Υπουργού και ενός εκ των ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ήταν ο δικηγόρος και στενός φίλος της οικογένειας Γιώργος Σπύρου, που μίλησε στην Κρήτη TV. Που δημιουργεί επίσης απορία, πώς είναι δυνατόν να είναι η βάρκα του Σύφη του Βαλιράκη αγκυροβολημένη από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, σε ένα σημείο το οποίο είναι στο κεντρικό σημείο της Ερέτριας, η μόνη βάρκα δηλαδή η οποία τέθηκε σε τιμότητα για ψάρεμα σε περίοδο COVID, και το λιμεναρχείο να μην πήρε χαμπάρι, να μην παρακολούθησε εκείνον ο οποίος επρόκειτο να πάει να ψαρέψει. Δεν έδωσαν σημασία, να πούμε, στην καλύτερη... Όχι, εγώ πιστεύω ότι έδωσαν σημασία για την επιμελήσια αυτά, δεν αφήνουν άνθρωπο σε χλωρό κλαρί. Πιστεύω ότι ήταν, είχαν δώσει σημασία, ήταν σε ετοιμότητα με το που θα πει στη βάρκα του, όπως είπε ο Βαλιράκης, να πάει για ψάρεμα, να γίνει μια μικρή κινητοποίηση, όπως γίνεται πάντα μέσω ψαράδων, και ενδεχομένως κάτι να πήγε στραβά. Με αφορμή δημοσίευμα που αποκάλυπτε το έγγραφο του Τμήματος Φυσικών και Χημικών Εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο εξέτασε αν υπήρχαν ίχνη μουράβια στη στολή δίτη που φορούσε ο Σύφης Βαλιράκης, διαμορφώθηκε στο πανελλαδικό σκηνικό της ενημέρωσης ένα κλίμα ότι αποκλείεται το σενάριο εμπλοκής αλλιευτικού σκάφου στο τραγικό συμβάν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιώργο Σπύρου, τα πράγματα μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα πορίσματα τα οποία περιμένουμε αυτή τη στιγμή εμείς είναι πρώτα απ' όλα ιατροδικαστική έκθεση. Η οποία ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται ακόμα. Περιμένουμε είναι να αναλυθούν κάποια βίντεο τα οποία, αν θέλετε, και με δική μας επιμέλεια προσκομίσαμε στην προανακριτική αρχή. Θα έπρεπε να τα είχαν πάρει μόνοι τους δηλαδή, αλλά δυστυχώς ευράδυναν. Και μάλιστα θα χάνονταν και αυτά τα στοιχεία, γιατί ξέρετε, τα καταγραφικά των καταστημάτων εκεί που έχουν κάμερες ασφαλείας έχουν περιορισμένη διάρκεια, στη βδομάδα πάνω, άλλα στον 20ήμερο σβήνουν. Αυτό το προλάβαμε την τελευταία μία ώρα. Και φυσικά κάποια πραγματογνωμοσύνη που δεν έχει γίνει από τους διορισθέντες πραγματογνώμονες, δεν έχει γίνει ακόμα. Ο ίδιος μάλιστα προχώρησε στην κατάθεση της δικής του άποψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές ως προς το μήπως τελικά ο έλεγχος στο σκάφος του άτυχου Σύφη Βαλιράκη από το λιμενικό έγινε, χωρίς όμως το λιμενικό. Εκτιμώ δηλαδή τουλάχιστον ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και κατά λογική συνεπαγωγή, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί το λιμεναρχείο από την ώρα που μπήκε ο Σύφη στη βάρκα του. Η αμέσως επόμενη υποχρέωση ή, ας πούμε, όχι υποχρέωση, συνήθις πρακτική της λιμενικής αρχής εκεί στην Ερέτρια που δεν διαθέτει πλωτό, είναι να παίρνει κάποιο ψαρά και να λέει «Ελάτε να επιβιβαστώ, να πάω να κάνω έλεγχο». Αυτό κάνει πάντα δηλαδή, το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές. Αυτό κάνει, δεν έχει πλωτό. Mm-hmm. Άρα, μήπως ειδοποιήθηκε κάποιος ψαράς, ο οποίος αγνόησε τελικά την έκκληση του λιμενικού ή κάποιου λιμενικού υπαλλήλου να παραλάβει το λιμενικό υπάλληλο και πήγε να κάνει μόνος του αστυνόμευση. Εδώ ανοίγουν... Και μήπως γι' αυτό κολλάμε τόσο πολύ εκεί.